Ξεκινώντας, θα ήθελα να ευχηθώ στο Μινάτο Μπίτσο και στην ομάδα του Γιούχτα καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο στόχο που έχει, που τον παλεύει τώρα 2-3 χρόνια. Όσο αφορά τη δικιά μου ομάδα, έχω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες μου. Νομίζω σήμερα έκαναν τεράστια προσπάθεια μέσα σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο και απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι από τα φαβορίτα του πρωταθλήματος και με πολλή ποιότητα και εμπειρία. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο βασικά το παιχνίδι παίχτηκε πολύ στις προσωπικές μονομαχίες, αλλά θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο για τις δύο ομάδες. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που χάσαμε την πρώτη κλασική ευκαιρία με τον Φράγκο, θα μπορούσε να προηγηθεί και εδώ σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο παίζει σημασία ποιος προηγείται πρώτος. Στη συνέχεια θα μπορούσε και ο Γιούχτας να σκοράρει σε μια ευκαιρία που είχε το δοκάρι. Και δεχτήκαμε, νομίζω, ένα κρύο γκολ λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο σε μια στημένη φάση από μια αδράνεια δικιά μας, καθαρά απειρίας. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο στο ίδιο στυλ παιχνιδιού. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Από τα μέσα του δεύτερου ημίχρονου εμείς έπρεπε να ρισκάρουμε. Ρισκάραμε πάρα πολύ. Με συνέπεια ο Γιούχτας να βρίσκει χώρους και να κάνει άλλη μια κλασική ευκαιρία, αλλά νομίζω ότι εκεί που κρίθηκε το παιχνίδι ήταν η μεγάλη φάση που χάσαμε στο 80 περίπου. Άμα είχαμε κάνει το 1-1, θεωρώ ότι δεν θα δεχόμαστε το δεύτερο γκολ, το οποίο το δεχτήκαμε όταν είμαστε τελείως ανοιχτοί, ρισκάραμε τελείως, δεν είχαμε κάτι να χάσουμε. Έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες ήταν εις βάρος μας. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά για την τεράστια προσπάθεια που κάνανε. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Παλαιόχωρας και όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα για τη φιλοξενία. Πραγματικά τους εύχομαι να έχουν μια πάρα πολύ καλή πορεία και να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Όσο αφορά τώρα το παιχνίδι, είχα πει ότι μετά το άτυχο αποτέλεσμα που είχαμε την Κυριακή, ο Γιούχτας ξέρει να διαχειρίζει τα αποτελέσματα. Και επανήρθαμε γρήγορα στις νίκες σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα και έγινε ακόμα δυσκολότερη λόγω του αγωνιστικού χώρου. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που δεν είχαμε την Κυριακή, το είχαμε στο σημερινό παιχνίδι, δηλαδή το πάθος για τη νίκη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες παιχνιδιού, γιατί πραγματικά έγινε ένα παιχνίδι μόνο με μονομαχίες, προσωπικές μονομαχίες, μέσα σε ένα λασπωμένο τερέν. Και ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο σκορ και πιστεύω ότι είχαμε και άλλες κλασικές ευκαιρίες για να κάνουμε έτσι λίγο πιο εύκολη τη μέρα. Προς το τέλος βέβαια του παιχνιδιού, από δύο λάθη της άμυνας, όλης της άμυνας, έπρεπε και δικαιούται και η Παλαιόχωρα να πετύχει κάποιο γκολ. Αλλά ευτυχώς δεν το δεχτήκαμε, γιατί σίγουρα το παιχνίδι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στα τελευταία λεπτά. Παρ' όλα αυτά, φεύγουμε με ένα διπλό, θα έλεγα μεγάλο διπλό από τη συγκεκριμένη έδρα, γιατί πραγματικά είναι μια ομάδα που αγωνίζεται, μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή και το δείξαν και στην πρεμιέρα. Αλλά θεωρώ σήμερα ότι η νίκη η δικιά μας ήταν δίκαιη.